Τελευταία σύνδεση για το συγκεκριμένο μέρος, θα συνομιλήσουμε τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πλιάκα. Μόνο οι ουσιώδεις πτήσεις εσωτερικού έως και τις 11 Ιανουαρίου. Κύριε Πλιάκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας και ότι επιθυμείτε καταρχάς με υγεία όλοι. Σας ευχαριστούμε. Με υγεία. Για να μας μιλήσετε λίγο πιο συγκεκριμένα. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα σήμερα, σύμφωνα με τα οποία μόνο οι ουσιώδεις πτήσεις εσωτερικού έως και τις 11 Ιανουαρίου δηλαδή. Κοιτάξτε, δείτε, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε εμάς από ό,τι ισχύει από τη μέρα που ξεκίνησε η καραντίνα. Δηλαδή, οι ουσιώδεις πτήσεις που λένε μόνο για λόγους υγείας και εργασίας ισχύουν όλες αυτές τις μέρες από τότε που εφαρμόστηκε το δεύτερο lockdown. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό μέχρι τις 11 του μήνα. Απλούστατα το NOTAM ίσχυε μέχρι τις 7 πρώτου, μέχρι και σήμερα, και έχει ανανεωθεί μέχρι 11 πρώτου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό το ουσιώδης μεταφορά ισχύει από νομό σε νομό όλο τον τελευταίο καιρό. Ενημέρωση για το τι θα γίνει μετά τις 11 του Γενάρη. Κοιτάξτε, το θέμα της πανδημίας, όπως βλέπετε και με τα σχολεία και με όλα, πάει μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα, ανάλογα με το υλικό φορτίο και ανάλογα με την κατάσταση πώς ισχύει. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να σας πω τι θα μπορέσει να ισχύσει μετά τις 11 του μήνα. Ίσως ενδεχομένως να κάνω μια δικιά μου εκτίμηση, την οποία δεν θα ήθελα να την κάνω. Μάλιστα. Η κίνηση στα δηλαδή, αεροδρόμια... η δικιά μου εκτίμηση μπορεί να συνεχίσει ακόμη κάποιες μέρες το lockdown για όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς θα το καθορίσουν να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή ισχύει μέχρι 11 του μήνα και πιστεύω ότι θα πάει και αργότερα. Η έναρξη της τουριστικής σεζόν, μιλάμε τώρα κύριε Πλιάκα βέβαια για τουριστική σεζόν, με τι δεδομένα και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούμε να μιλήσουμε, είναι πολύ νωρίς, υπάρχουν δεδομένα. Είστε ένας άνθρωπος πάντως που συνήθως τις περισσότερες φορές πέφτεται μέσα, αν όχι όλες. Κοιτάξτε, σύμφωνα και με μελέτες που έχει κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αεροπορίας και ο ICAO και η IATA και η EASA, υπολογίζουν ότι το 2021, σίγουρα και αυτή είναι και εκτίμηση δικιά μου, δεν θα είναι σαν το 2020, θα είναι πολύ καλύτερη από το 2020. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον εμβολιασμό του κόσμου, θα εξαρτηθεί από την πανδημία που πιστεύω και εύχομαι ότι τους επόμενους μήνες θα αρχίσει να μειώνεται όσο εμβολιάζεται και ο κόσμος, και πιστεύω ότι αυτό που έχουν υπολογίσει οι πάντες είναι ότι το 2021 θα είναι περίπου στο ποσοστό του 70% του 2019. Άρα τουλάχιστον το διπλάσιο από την κίνηση του 20. Του 20. Ναι. Μπορούμε πιστεύω να μιλήσουμε για πρώτο... Ηράκλειο, ναι, σαν Ηράκλειο. Σαν Ηράκλειο πιστεύω ότι μπορεί να πάει και καλύτερα, διότι και το άνοιγμα που κάναμε πέρσι την περσινή σεζόν, το 2020, αυτό έχει μια παρακαταθήκη για όλο τον τουρισμό της Ευρώπης, διότι είμαστε ένα νησί και μια τουριστική περιοχή, η οποία ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα των ξενοδοχείων, ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά, αν θέλετε, και σαν αεροδρόμιο, σε βαθμό που δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Μην ξεχνάμε, μετακινήθηκε 1 εκατομμύριο και κάτι, 2,5 εκατομμύρια μέσα από το αεροδρόμιο. Τουριστικά ήρθανε το τρίμηνο, αν θέλετε, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, όσο κράτησε, μετακινηθήκαν γύρω στις 950.000 τουρίστες. Αφιχθέντες και άλλοι τόσοι αναχωρούντες. Δηλαδή, όλο το 2020 στο Ηράκλειο έφτασαν από το εξωτερικό 904.000 επιβάτες. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά, και με τα πρωτόκολλα που κρατήσαμε στο αεροδρόμιο, αλλά και με τα πρωτόκολλα που κρατηθήκαν γενικά στην Κρήτη και στην Ελλάδα, δεν είχαμε ιδιαίτερα κρούσματα. Κύριε Πλιάκα, να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε 3-4 λεπτά να κάνω αυτές τις δύο τελευταίες ερωτήσεις που έχω. Ευχαριστώ. Λίγο υπομονή. Εντάξει. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για το φινάλε της εκπομπής. Αφήσαμε στη μέση τη συζήτηση με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πλιάκα. Κύριε Πλιάκα, επανήλθαμε. Είναι μια νεκρή περίοδος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, για τον Νίκο Καζαντζάκη. Σε λέω πανδημίας, κορονοϊού, περιορισμένη κίνηση. Εργασίες γίνονται. Ξέρω ότι εκμεταλλεύεστε αυτές τις περιόδους, προκειμένου να καλύψετε κενά, να αναβαθμίσετε τις υποδομές. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτή η εποχή γίνεται και θα ξεκινήσει μάλιστα τώρα η ετήσια συντήρηση στο αεροδρόμιο μέσα.
αυτές τις εργασίες θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε φυσικά ένα πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε, σύμφωνα και με τις αποφάσεις που έχουν υπάρξει από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την υπηρεσία μου, πρέπει να είμαστε και εμείς σε ένα είδος τηλεργασίας όπου μπορεί να γίνεται από το σπίτι, και να προστατεύσουμε και το προσωπικό μέσα στο αεροδρόμιο. Οπότε υπάρχουν διάφορα είδη καραντίνας και για εμάς τους ίδιους. Όμως ξεκινάμε αμέσως τώρα μετά τις γιορτές την ετήσια συντήρηση, για να είμαστε έτοιμοι για την νέα σεζόν, η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς ξεκινάει νωρίς τον Μάρτιο, διότι φέτος το Καθολικό Πάσχα είναι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 Απριλίου, κάπου εκεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι πτήσεις θα ξεκινήσουν από τέλη Μαρτίου. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σας ρωτώ κάθε χρόνο, οπότε θα έχουμε την επίσημη πρώτη και ποιοι θα βρεθούν στον Νίκος Καζαντζάκης. Έχουμε εικόνα? Κοιτάξτε, ξέρω, γνωρίζω ότι η Lufthansa, παρά τις 4 πτήσεις που έκανε τώρα στις γιορτές, θέλει να ξεκινήσει αρκετά νωρίς τακτική πτήση μεταξύ Φραγκφούρτης και Ηρακλείου, και αυτή μέσα στον Μάρτιο. Και η Transavia από Ολλανδία και η EasyJet από Αγγλία και από άλλους προορισμούς και διάφορες άλλες πτήσεις. Αυτό όμως θα σας έλεγα ότι λόγω της πανδημίας είναι ακόμη νωρίς, διότι εξαρτάται μέχρι πότε θα ισχύσουν τα lockdown στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία και στους υπόλοιπους. Στο πρόγραμμα, αν θέλετε να το πούμε, ξεκινάμε γύρω στις 20 Μαρτίου, ίσως και λίγο νωρίτερα. Πρέπει να ξέρετε ότι το πρόβλημα με την πανδημία είναι πολύ μεγάλο στον τουρισμό σε όλο το επίπεδο. Δηλαδή από αεροπορικές εταιρείες, από αεροδρόμια, από ξενοδοχεία, από λιανικό εμπόριο, από εστίαση, είναι μια αλυσίδα όλο αυτό το πράγμα. Οπότε ο καθένας από την πλευρά του προσπαθεί να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Άρα και οι αεροπορικές εταιρείες θα επιδιώξουν να αρχίσουν σύντομα δρομολόγια για όπου πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν κίνηση. Και ένας από τους προορισμούς πανευρωπαϊκά είναι και η Κρήτη και ειδικά το Ηράκλειο. Το μεγάλο. Ολοκληρώστε. Ναι, άρα η πίεση θα είναι μεγάλη να ξεκινήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες για να αρχίσουν να μαζεύουν και αυτοί ένα κεφάλαιο. Έτσι, διότι και στις αεροπορικές εταιρείες. Βέβαια, το πλήγμα είναι αρκετά μεγάλο. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεφύγει και η φοβία του κόσμου. Δηλαδή το όλο θέμα είναι να φύγει από μέσα μας η φοβία, να λήξουν τα lockdown όπου υπάρχουν, να λήξουν τα μέτρα των τεστ και όλα αυτά, το οποίο δεν μπορώ να το προσδιορίσω πότε ακριβώς θα είναι. Όλοι έχουμε την απέτηση, μετά από έναν χρόνο που ζούμε εκτός κανονικότητας, να αρχίσουμε πάλι να ταξιδεύουμε, και κρίνοντας και εξιδίων, μακάρι να λήγαν όλα τα πάντα, να φύγουμε να πάμε 3 μέρες κάπου αλλού. Έτσι ισχύει για όλο τον κόσμο. Άρα είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν μπορώ να σας πω από πότε κανονικά θα ξεκινήσει η κανονικότητα των πτήσεων. Έτσι, ίσως να τραβήξει λίγο ακόμη και να ξεκινήσουμε τον Μάιο, τον Ιούνιο δυναμικά. Γιατί πιστεύω ότι όταν θα ξεκινήσει απότομα και αρκετά αυξημένα η κίνηση. Το μεγάλο στοίχημα για εσάς τον ίδιο ποιο είναι? Σε μία περίοδο πανδημίας, έχουμε lockdown, βλέπουμε μπροστά την τουριστική σεζόν, όποτε και αν αυτή έρθει. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ είμαι σίγουρος ότι η φετινή σεζόν θα κλείσει στο 70% του 19. Άρα τριπλάσια τουλάχιστον. Μάλιστα. Από τη φετινή σεζόν. Από εκεί και πέρα, εάν ξεκινήσει πιο νωρίς και κερδίσουμε και τον μήνα Μάιο, έτσι, ή τον Ιούνιο, εξαρτάται από πότε θα λήξουν όλα. Μπορεί να είναι ακόμη καλύτερη. Είμαι αισιόδοξος και το ελπίζω, δηλαδή, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί να είμαστε εκτός κανονικότητας όλοι μας, σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στον τουριστικό τομέα, πάνω από ένα χρόνο και. Μάλιστα. Κύριε Πλιάκα, να σε ευχαριστήσω. Καλή χρονιά και πάλι, να είστε καλά. Να είστε καλά και γρήγορα να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Και από την πλευρά μου θα έλεγα να αποφύγουμε τη φοβία έναντι του εμβολίου, και όσοι μπορούν περισσότεροι θα είναι όσο καλύτερο, όσο και αν όποτε έρθουν τα εμβόλια και μπορέσουμε όλοι να κάνουμε. Όμορφο το μήνυμά σας. Να είστε καλά, κύριε Πλιάκα, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.